Καλημέρα, καλησπέρα, καρδάσια! Βρίσκια σπεδάκι και πάει τα μαξάκι! Μήκος, λάθος, λάθος! Ρε μαλάκες τρελό! Πάω ευθεία, πάω ευθεία! But I've got mystery! Καλημέρα καρδάσια. Λοιπόν, η μέρα έφτασε. Η μέρα έφτασε που αρχικά επιστρέφω στην Ελλάδα για ένα δεκαήμερο και μέσα σε αυτό το δεκαήμερο, στις αρχές του δεκαημέρου, 3 Νοεμβρίου, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, όχι αυτήν, την επόμενη εβδομάδα, έρχεται το πρώτο meeting των Kardashians. Το πρώτο meeting που θα κάνουμε σαν καρδάσια στον Σκλαβενίτη στην Ευκαρπία. Όλοι τον ξέρουμε τον Σκλαβενίτη στην Ευκαρπία και όσοι δεν τον ξέρετε και δεν είστε από Θεσσαλονίκη και έρθετε, είναι άμα μπορείτε το βρείτε στο Google Maps, είναι εύκολο. Θα αφήσω κάτω στο description όλες τις σχετικές πληροφορίες που χρειάζεται για να βρείτε το μέρος. Όσοι είστε από Θεσσαλονίκη και ρωτάτε πού είναι, είναι τα πρώην Carrefour Μακεδονία, όπου είναι άνωθεν του περιφερειακού, μπαίνοντας στον περιφερειακό, απέναντι από το Φίλιππος Cars. If that makes sense. If you know what I'm saying. Λοιπόν, 3 Νοεμβρίου έχουμε το Kardashian Meetings. Απαγορεύονται ρητά κάθε είδους καγκουριά, για να όχι τίποτα άλλο, αρχικά για την ασφάλειά μας, προφανώς γύρω-γύρω, γιατί γίνονται πολλές καγκουριές και εν πάση περιπτώσει. Και εκτός από την ασφάλειά μας, είναι κρίμα να πάμε για καφέ όλοι μαζί εκεί και να μας διώξουν. Είναι πολύ κρίμα. Σκοπός είναι να έρθουμε, ελάτε με οποιοδήποτε αυτοκίνητο θέλετε, ό,τι αυτοκίνητο και να έχετε, φέρτε το. Γρήγορο, απλό, χάλια, τρακαρισμένο, εντάξει, μην φέρετε κανένα για ανταλλακτικά. Μπας και πουλήσετε και τίποτα, εντάξει, όχι, φέρτε το. Ελάτε με οποιοδήποτε αυτοκίνητο θέλετε, καλή διάθεση φέρτε. Θα έρθετε εκεί να γνωριστούμε, να πιούμε ένα καφεδάκι. Δίπλα έχει και κανένα 2, 3, 4, 5 χίλια καφέ. Να πιούμε ένα καφεδάκι, να τα πούμε. Θα δούμε τα αμάξια μας. Θα σας βγάλω φωτογραφίες, βίντεο, ζαού, μαού. Όλοι θα γίνετε μέρος της ομάδας εκείνη την ημέρα. Όχι μόνο μέσα από το ίντερνετ. Κύριο συστατικό αυτού του meet είναι η καλή διάθεση. Δεύτερον, όχι καγκουριές. Τρίτον, ελάτε με οποιοδήποτε αυτοκίνητο θέλετε. Τέταρτον, ελάτε με όποιον γουστάρετε, παρέα κλπ. Θα είναι πάρα πολύ φιλικό το περιβάλλον. Θα είμαστε όλοι εκεί. Θα γίνει 2.30 η ώρα με 3 και 3.30. Θα γίνει άφιξη. Όποιοι θέλετε, αυτή την ώρα ας πούμε είναι καλό να έρθετε. Εντάξει, τώρα προφανώς θα το κυλήσω όσο πάει. Ώσπου να ανοιχτός, γιατί λογικά θα νυχτώνει και γρήγορα. Αλλά εκτός από αυτό θα το τραβήξουμε όσο πάει. Ώσπου να βαρεθούμε θα είμαστε εκεί πέρα, θα πίνουμε τα καφεδάκια μας. Τα δικιά μας μόνο καφέ. Ούτε μπύρες ούτε αλκοόλια. Είναι car friendly. Όταν υπάρχει κάποιο car friendly meet, όπως εδώ στην Αγγλία που το κάνουμε, δεν υπάρχει αλκοόλ. Τέλος. Κύριο συστατικό είναι αυτό. Καλή διάθεση και ασφάλεια. Να γνωριστούμε και να γουστάρουμε. 2.30 ώρα με 3.30 θα γίνει τη άφηξη. Εκεί πέρα θα είμαστε. Θα σας περιμένουμε, θα σας περιμένω. Φέρτε όποιον θέλετε. Πιστεύω μέχρι τις 6 θα τραβήξει όλος αυτός ο Νταλκάς. Θα βάλουμε τα αυτοκινητάκια μας ένα δίπλα στο άλλο. Θα γνωρίσετε όλα σχεδόν. Ελπίζω να έχουμε Kia Rio εκείνη την ημέρα. Γιατί από όλα τα αυτοκίνητα που θα έρθουν, εγώ πιστεύω το Kia Rio είναι η φάση. Ένας είναι ο θρύλος του καναλιού, Kia Rio, πέρα από την πλάκα. Θα είμαστε όλοι παρέα εκεί, όλη η ομάδα εκεί. Άμα είσαι φωτογράφος, filmmaker, οτιδήποτε, free to go. Ελάτε, βγάλετε φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Είσαστε youtubers, είσαστε οτιδήποτε και να είστε σε δημιουργικό τομέα και θέλετε να βγάλετε φωτογραφίες και τέτοια, έχετε το ελεύθερο να τον ανεβάσουμε και εμείς στη σελίδα μας, να τον ανεβάσετε και στη σελίδα σας. Ελάτε, ό,τι γουστάρετε, κάντε.
όσοι δυσκολεύεστε και είσαστε από κοντινά μέρη εκτός Θεσσαλονίκης, γιατί υπάρχουν άτομα τα οποία μπορεί να ανέβουν από Αθήνα, στείλτε μήνυμα. Εάν έρθετε πιο νωρίς, να βρεθούμε πιο νωρίς, γιατί είναι κρίμα να έρθετε και να περιμένετε τόσο. Θα βρω την άκρη. Οπουδήποτε βρίσκεστε και χρειάζεστε βοήθεια, στείλτε μήνυμα στο Instagram, που είναι κάτω στο description, στο Instagram και στο Facebook. Πάρα πολύ βασικό. Στείλτε μήνυμα, οποιαδήποτε ερώτηση. Ξαναλέω, γιατί το μοναδικό πράγμα που με ρωτάτε περισσότεροι είναι το πού. Ξαναλέω, πρώην Carrefour Μακεδονία, τώρα είναι Σκλαβενίτης, 3 Νοεμβρίου, Σάββατο, ανήμερα των γενεθλίων μου. Τα λάβετε τι γίνεται τώρα. Θα έρθει εκεί πέρα, μπορεί να φάμε και καμιά τουρτίτσα. 3 Νοεμβρίου. Άφηξη από τις 2.30 μέχρι όσο γουστάρετε, γιατί μερικοί μπορεί να δουλεύετε, λογικό είναι, στο Σκλαβενίτη, στην Ευκαρπία. 3 Νοεμβρίου θα είμαστε εκεί, σας περιμένω. Όσοι δεν μπορέσετε να έρθετε γιατί είστε μακριά, όσοι δίνετε εξετάσεις, γιατί με στείλετε πολλά παιδιά, δίνετε εξετάσεις. That's okay. Περιμένετε το βίντεο, περιμένετε οτιδήποτε θέλετε. Από σχεδόν από τις 2 του μηνός μέχρι τις 10 του μηνός θα κυκλοφορήσω στη Θεσσαλονίκη. Όποιος γουστάρει και δει το Τσίκο Τσέντο ή με δει στον δρόμο, πείτε ένα γεια. Αυτό, σας περιμένω όλους. Επόμενη εβδομάδα θα είναι Greek fucking week. Oh yeah. Κάντε ένα like να το δουν περισσότεροι. Link από κάτω, Facebook και Instagram. Κάντε το κοινοποίηση παντού. Σε δικά σας, σε κλαμπ και τέτοια, είναι όλα ευπρόσδεκτα. Όλα τα κλαμπς από το αυτοκίνητο είναι ευπρόσδεκτα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Διαδώστε το, να μαζευτούμε πολύ, να κάνουμε χαβά. Καλημέρα Καρδάσια, έρχομαι Ελλάδα, επιτέλους. Goodbye ξενιτιά για 10 μέρες. Έρχομαι να σας γνωρίσω όλους. Like, subscribe και κοινοποίηση το event. Fucking a damn.